εικόνα του νοσοκομείου αναφοράς. Είναι επιστημονική διευθύντρια του ΟΚΙΠΗ. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Χατζηγιάννη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πλήρες για ακόμη μια φορά δυστυχώς το νοσοκομείο αναφοράς. Ναι, δυστυχώς και σήμερα φτάνουμε το 100% της πληρότητάς μας. Νοσηλεύουμε 75 ασθενείς, εκ των οποίων οι 6 στη μονάδα αναυξημένης φροντίδας. Και φαίνεται ότι βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη φάση της σοβαρής αυτής υγειονομικής κρίσης. Επειδή η λέξη κρίσιμη έχει πολύ ακουστεί όλο αυτό το διάστημα, παραπάνω από ένα χρόνο ακούμε κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα, κρίσιμες οι επόμενες εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να μας πείτε εσείς σε ποιο επίπεδο κρισιμότητας είμαστε, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι αν το Υπουργικό συζητάει πάλι να κλείσει πράγματα, αν έρχεται αυστηροποίηση των μέτρων, αν εσείς δεν έχετε κλίνες και προσωπικό, μάλλον είμαστε σε εξαιρετικά κρίσιμο επίπεδο. Είμαστε σε κρίσιμη φάση από την άποψη ότι νοσηλεύονται νεαροί ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται πολύ συχνότερα μονάδες εντατικής θεραπείας από ότι στο προηγούμενο, το δεύτερο ή το πρώτο κύμα. Εκτός αυτού, τα κρούσματα στην κοινότητα όλων και αυξάνονται και πολλοί συνανθρώποι μας χρειάζονται εισαγωγή στο νοσοκομείο. Ναι. Και τι γίνεται, κυρία Χατζηγιάννη, ποια διαδικασία αν φτάσουν κοντά σας νέοι ασθενείς, νέες εισαγωγές τώρα που δεν υπάρχουν κλίνες? Υπάρχει πρόνοια μετά την ιατρική επίσκεψη προς το μεσημέρι, γύρω στις 1-2 η ώρα, θα γίνουν κάποια εξιτήρια, ενώ παράλληλα δεχόμαστε νέες εισαγωγές. Αυτή η αναλογία τώρα πώς είναι, πού βαραίνει η ζυγαριά? Επί του παρόντος υπάρχει θετικό ισοζύγιο ως προς τις εισαγωγές. Μάλιστα. Άρα περισσότερες εισαγωγές παρά εξιτήρια. Ακριβώς. Επειδή, κυρία Χατζηγιάννη, μιλάτε και με τα υπόλοιπα, φανταζόμαστε, είστε σε ένα συντονισμό και με τα υπόλοιπα νοσοκομεία για το πώς γίνεται η διανομή των ασθενών. Πείτε μας, αυτό που λέει και ο Υπουργός πολλές φορές είναι ότι ακόμα και αν αυξήσουμε τις κλίνες, δεν έχουμε προσωπικό να στελεχώσουμε. Εσείς βλέπετε δυνατή την αύξηση, την σημαντική αύξηση των κλίνων και ταυτόχρονα με κάποιο τρόπο να βρεθεί προσωπικό που να μπορεί να είναι εκπαιδευμένο να συνδράμει τους ασθενείς? Κοιτάξτε, γίνεται ως πρακτική, είναι εφαρμόσιμο, γίνεται αυτή τη στιγμή? Θα μπορεί να γίνει? Γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε καθημερινά οι κλίνες να αυξηθούν. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ιατρικών και νοσηλευτικών προσωπικών είναι μέχρι ενός σημείου οι δυνατότητές μας. Βλέπετε ότι στη συγκεκριμένη νόσο εμπλέκονται συγκεκριμένες ειδικότητες. Η παθολογική, η πνευμονολογική ειδικότητα, η εντατικολογία. Είναι στον τομέα της παθολογίας που ανήκει η νόσος του COVID. Άρα δεν μπορούν να εμπλακούν άλλες ειδικότητες. Εκεί είναι που μας περιορίζει πια η επέκταση. Μπορεί να γίνει πρόσληψη των ειδικών για αυτή την νόσο? Μπορεί να γίνει επίταξη, επιστράτευση, είτε έμψυχου δυναμικού, είτε κλινών? Όταν φτάσει πια στο απροχώρητο, τότε η επόμενη λύση είναι η επίταξη, ναι. Ναι. Πολύ σωστά το θέσατε. Τώρα, οι ασθενείς οι οποίοι τη χάνουν νοσηλείας, φτάνουν κοντά σας με πιο βαριά συμπτωματολογία από ό,τι ήταν το περασμένο διάστημα? Η Βρετανική μετάλλαξη επηρέασε τα συμπτώματα? Ναι, η μετάλλαξη του Βρετανικού στελέχους φαίνεται να δίνει πιο σοβαρή κλινική εικόνα στους ασθενείς μας και πιο άσχημη απεικονιστική εικόνα στις ακτινογραφίες. Επομένως, αυτό είναι και το σημείο ότι νέα άτομα νοσούν και νοσούν και βαριά, που σε σημείο που να χρειάζονται μονάδες εντατικής θεραπείας. Ναι. Μάλιστα. Ενώ πριν, στο πρώτο και δεύτερο κύμα, θα μπορούσαν ασθενείς να περάσουν την νόσο και στο σπίτι πιο αθόρυβα. Μάλιστα. Άρα επιδεινώνεται η κατάσταση και φανταζόμαστε ότι και ο ρυθμός θετικότητας δεν βοηθάει σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα. Ακριβώς. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Χατζηγιάννη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κάθε καλό στο έργο σας. Καλή δύναμη. Και πάμε στην Μαρία Κολιού.